κάτι παλιές ιστορίες. Ο Πάνος Χρυσοστόμου θυμάται και διηγείται στιγμές μουσικής και κινηματογράφου. Φίλες και φίλοι, για άλλη μια απίστευτη ιστορία θα ακούσετε και θα δείτε. Εδώ, καθώς δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα συνέβαινε, αν δεν υπήρχε αυτό το τραγικό γεγονός που τη σημάδεψε σχεδόν στο ξεκίνημά της ακόμα αυτή την μπάντα. Για να ακριβολογώ, πριν ακόμα το ξεκίνημά του αυτό το συγκρότημα είχε αυτό το συγκλονιστικό απρόοπτο. Προσέξτε.
Spitfire λοιπόν. Το σχήμα είχε φτιαχτεί το 1984, αποτελεί το από τους Ηλία Λογκινίδη, μέλος των Foxes νωρίτερα στην κιθάρα, Κώστα Κυριακίδη που πήγε μετά στους Rollsick, στα drums, Ντίνο Κωστάκη, τραγουδιστή, Θανάση Κρεμίδα στον μπάσο και Γιώργο Βελέντζα στα πλήκτρα. Την άνοιξη του 1986, σε συνεργασία με την EMI και τον γνωστό τότε παραγωγό της ειδικό στα heavy metal και hard rock σχήματα, τον Γιάννη Κουτουβό, ανοίγουν την επεισοδιακή εκείνη συναυλία των Σάξων στη Ριζούπολη και συνεχεία, λίγο αργότερα, κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ που ανάγεται πια σε κλασικό για όλα τα συγκροτήματα και τους ήχους του χώρου με τίτλο First Attack.
Το συγκεκριμένο άλμπουμ έχει επηρεάσει πολύ κόσμο εν συνεχεία στην ελληνική hard heavy σκηνή με αγαπημένα τραγούδια όπως ας πούμε το Lead Me On και το Lady of the Night, που είναι δύο από τα πρώτα τους τραγούδια που έπαιζαν από την εποχή που είχαν ξεκινήσει πειραματικά και δεν υπήρχε κανένας ορίζοντας βέβαια να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη μουσική αυτά τα παιδιά. Night, overlay, overnight.
picture. Never seen her face. But someone said she's real. Το καλοκαίρι λοιπόν του 1986, συγκεκριμένα από τον Ιούνιο εκείνης χρονιάς και μετά, μπαίνουν στο στούντιο, στο θρυλικό Sierra Studio, για να ηχογραφήσουν αυτή την πρώτη τους δουλειά, που έμελε να έχει 8 συνθέσεις και έμελε, είπαμε, να έχει και αυτή τη φοβερή περιπέτεια που από τότε ακολουθεί την κάθε αναφορά για το συγκεκριμένο σχήμα των Spitfire.
Αν και δεν είχαν πολύ χρόνο για να ηχογραφήσουν το συγκεκριμένο άλμπουμ, είχαν μόνο 60 ώρες στο στούντιο, χρειάστηκαν περισσότερες, πήραν περισσότερες, αλλά ακόμα και έτσι για αυτό τον ήχο που ήθελαν να διαμορφώσουν, η παρέα η συγκεκριμένη, ο χρόνος ήταν λίγος, το άλμπουμ έμεινε σχεδόν χωρίς μίξη. Η ιστορία και οι πληροφορίες λένε πως ο παραγωγός, ο Μάνος Ξηδούς, ο θρυλικός Μάνος Ξηδούς, μπήκε και ασχολήθηκε με τις μίξεις του συγκεκριμένου άλμπουμ έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί, και στην παραγωγή πάντα ο Γιάννης Κουτουβός, τα δύο παιδιά τότε από την EMI που προσπαθούσαν μέσα στο συνολικό ρεπερτόριο του λαϊκού και άλλου εμπορικού τραγουδιού να κάνουν και κάποιες διαφορετικές δουλειές, κάποιες διαφορετικές απόπειρες. Τα έχουμε πει όλα αυτά εδώ και έρχεται φυσικά και ένα αφιέρωμα όπως έχουμε προετοιμάσει και για τον Γιάννη Κουτουβό, έναν μεγάλο εργάτη σε αυτή τη συγκεκριμένη σκηνή. Σχεδόν με την ολοκλήρωση του άλμπουμ όμως, ο τραγουδιστής Ντίνος Κωστάκης χτυπά σε τροχαίο δυστύχημα με τη μηχανή του και πέφτει σε κόμμα. Πέφτει σε κόμμα για αρκετό καιρό, για σχεδόν 2 χρόνια, και το συγκρότημα έχει 2 επιλογές, ή να αδρανοποιηθεί πριν ακόμα ξεκινήσει ή να κάνει μια άλλη επιλογή έστω προσωρινή, γιατί κανείς δεν ήξερε πότε και πώς ο Κωστάκης θα ανέκαμπτε, ώστε να συνεχίσουν με έναν τρόπο αυτό που ξεκίνησαν και ίσως αργότερα να τον συναντήσουν. Αναγκάζονται λοιπόν για να παρουσιάσουν το άλμπουμ για πρώτη φορά στην Κύπρο, συγκεκριμένα να πάρουν τον Κορνίλιους, τον τραγουδιστή, τον Ντάγκλας στα φωνητικά, ενώ μερικούς μήνες αργότερα στο πάρτι για την επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ στο Club 22, όπου όλοι οι άνθρωποι τότε της μουσικής βιομηχανίας τους συναντήσαμε το 1987, υπάρχει η εμφάνισή τους και με άλλο τραγουδιστή. Μια πραγματικά μεγάλη περιπέτεια, που αυτό βέβαια είναι το ελάχιστο σε σχέση με τον τραγουδιστή τους, τον Ντίνο Κωστάκη, που η ιστορία λέει πως χρειάστηκε να περάσουν 2 χρόνια για να επανακάμψει σε κάποιο βαθμό, και τότε είναι που προσπάθησε να ακούσει το δίσκο που τραγουδούσε, αλλά δεν αντέδρασε όπως αναμενόταν. Δεν ήταν ποτέ τα πράγματα ίδια για εκείνον, ώσπου έφυγε από τη ζωή, μη συνεχίζοντας φυσικά και ποτέ με τη μουσική, το 2014. Για την ιστορία να πούμε πως τον Απρίλιο του 2011 έφυγε από τη ζωή ο μπασίστας του συγκεκριμένου άλμπουμ, ο Θανάσης Κρεμμύδας, και την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε το αποκαλυπτικό ιστορικό ντοκιμαντέρ Spitfire Back to Zero σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Ρήγα.
than a laugh. I think I told you, girl, I have a name. Now I walk alone. Now I walk alone. Ένα καλό συγκρότημα η Spitfire, με τον Ηλία Λογκινίδη να γράφει τα περισσότερα από τα τραγούδια, και λέω τα περισσότερα, θα έλεγα όλα, γιατί σε κάποια μετέχει ο Κωστάκης, δεν είναι πολλά αυτά, αλλά είναι χαρακτηριστικά, όπως αυτό το αγαπημένο με τίτλο Whispers.
Finding the truth, 'cause I hate the way you lose. There's a storm closing in a humble place to run. There's no use to try, 'cause I know that I'm wrong. Oh, it's hard to feel that you're alone. Spitfire λοιπόν ένα πολύ δυναμικό συγκρότημα όσο και διάσημο και εν συνεχεία μέσα από τις διάφορες περιπέτειες. Δεν θα αναφερθώ σε αυτές γιατί τώρα στεκόμαστε στην ιστορία λίγο πολύ του First Attack, του πρώτου άλμπουμ τους του 1987, του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ τους για να ακριβολογώ. Ένα άλμπουμ που πήγε και στο εξωτερικό, πήρε καλές κριτικές από γνωστά περιοδικά heavy metal και αντίστοιχου ρεπερτορίου. Ένα άλμπουμ που, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα, αποτελεί και θα αποτελεί πάντα σημείο αναφοράς για όλα τα σχήματα του χώρου και ειδικά εκείνα που μεγάλωσαν και επηρεάστηκαν πολύ από τη δεκαετία του 80.
κάτι παλιές ιστορίες. Ο Πάνος Χρυσοστόμου θυμάται και διηγείται στιγμές μουσικής και κινηματογράφου. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε και ακούσατε, ψάξτε και τα άλλα. Συνεχίζετε.